Ναι, Λεωνίδα, εσύ. Ναι, ναι, ο ίδιος. Πού τηλεφώνησα? Κύπρο. Α, είσαι στην Τζίπρο. Τι είσαι, Κύπριος είσαι ή Έλληνα? Ω, Έλληνα, στρατό είμαι. Α, ναι, άσο στρατό, γιατί δεν άκουσα αυτή την προφορά. Ναι. Λοιπόν. Okay. Γελάς. Μου λέει το μήνυμα εδώ, καλημέρα. Θέλω να πάρετε το Λεωνίδα που έχει γενέθλια σήμερα και να του πείτε ότι τον αγαπώ πολύ και ότι είναι ο άντρας της ζωής μου. Η Τίνα. Είδες η Τίνα. Σαν περιμένει να έρθει εδώ να σούζεται τον ούρο να σαν μαζί. Καλημέρα. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο. Τι κάνεις, Κατερίνα, μου είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Ο Γιώργος, μην παραξενεύεσαι. Ο Γιώργος μας είπε να σου τηλεφωνήσουμε. Λέει το Σάββατο πάρε μαζί σου τα αθλητικά γιατί θα ανέβουμε Παλαμίδι. Α, μάλιστα, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και Παλαμίδι ήταν απλού, ανοίχτε από μέσα. Έφαγε πόρτα κάποιο στο Παλαμίδι, λέει ανοίχτε, παιδιά, να πω μια αδερφή. Είναι η αδερφή μου μέσα. Ξέρεις πόσα σκαλιά είναι? Είναι πάρα πολλά, ακριβώς δεν ξέρω. Ναι, γεια σας. Γεια σας, ποια είστε εσείς? Μας πήρατε για τα σκαλοπάτια? Ακριβώς, η Εύη είμαι. Για πείτε μας, Εύη, πόσα είναι? 999. Βεβαίως. 999. Μου τη δίνει να πάω ένα βράδυ να φτιάξω και το κι άλλο ένα, να το κάνω 1000, ρε παιδί. Ποιος θα μας πάρει είδηση μες στην ερημιά? Τέλεια, έχουμε και κάτι προεκλογικό εδώ. Σήμερα το Peers College ψηφίζει Σαμαλτάνο Χρήστο για 15 μελές. Ευχαριστώ. Μπράβο Σαμαλτάνο! Μπράβο, να βγει ο Χρήστος. Θα ψηφίσω Σαμαλτάνο και δεν θα αμαρτάνω. Ναι, Αγγελική, εσύ. Ναι. Έχεις γενέθλια σήμερα? Ναι. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Λέει εδώ ο Παναγιώτης, σε περιμένω, λέει, στην πρώτη στα σκαλάκια. Εντάξει. Η πρώτη ώρα είναι? Όχι. Καλά, εντάξει, εσείς ξέρετε. Στην πρώτη στα σκαλάκια. Στην πρώτη τουαλέτα, λέει. Στην πρώτη τουαλέτα. Τι λέω στα παιδιά? Εγώ κατάλαβα, εντάξει. Εντάξει, darling. Το σφουγγάρισμα αυξάνει τις συνευρέσεις, Μαρία. Ναι, το ανέφερε στο πρωί. Ο καταμερισμός των εργασιών στο σπίτι ανεβάζει τις επιδόσεις κτλ. Αντί να υπονομεύει τη σεξουαλική ζωή, η ισότητα στις δουλειές του σπιτιού συνδέεται με ζευγάρια που θέτουν το σεξ ψηλά στην ιεραρχία. Όπως εσύ και εγώ. Δεν γίνεται. Όχι, να τα ακούω. Εγώ να τα ακούω, εσύ να τα ακούω. Να μοιραζόμαστε. Να σφουγγαρίζει, κουκλίτσα μου, λιγάκι. Άμα σφουγγαρίζει εσύ. Όχι, όχι, όχι εγώ, δεν το κατάλαβα. Μόνο... Σφουγγαρίζει. Ναι. Στα γόνατα, γιατί δεν μπορεί με το. Στα γόνατα σφουγγαρίζει, δεν έχει μεγάλη σφουγγαρίστρα. Για να μπορεί να σφουγγαρίζει και στους αρμούς ενδιάμεσα. Ναι, έχουν βγει όμως ειδικά μηχανήματα. Μιχάλη μου, δεν χρειάζεται να σκύψει. Όχι, να σκύψει, να κάνει σωστά δουλειά. Λοιπόν, με πλισέ φουστίτσα. Ναι. Και. Α, έτσι, εγώ. Και εγώ θα είμαι στην άλλη γωνία. Εσύ απλά θα κάθεσαι. Θα είμαι στην άλλη γωνία, ρε παιδί. Εσύ τι να μην δουλεύει, δηλαδή, να κάνει καμία βοήθεια. Όχι, θα κάθομαι. Θα δω. Θα είμαι μπροστά στην τηλεόραση και θα τσεκάρω πάλι τα κανάλια να δω αν είναι το κατάλληλο κανάλι στην κατάλληλη θέση στο TV Control. Συγγνώμη, Μιχάλη. Για ξαναδιάβασε, γιατί εγώ νομίζω ότι είπε τα ζευγάρια. Δεν είπε μόνο γυναίκα. Ναι, εσύ εγώ βλέπω. Εσύ κάνει, εγώ βλέπω. Έτσι λέει Μιχάλη. Με φαντάζεσαι εμένα το με πλησέ φούστα. Να σου πω τώρα. Εμεί λέμε καηδίε. Οι παραδοσιακέ ανδρικέ βραδιέ στο σπίτι με μπάλα δεν είναι πολύ ασφαλεί για τι γυναίκε. Εσά που έχει τα τηλέφωνα των κολλητών η δικιά σου, οπότε μπορεί να τσεκάρει. Έτσι. Δοκίμασε καλύτερα το άλλο. Θα σου ακουστεί λίγα και δύσκολο. Θα βγούμε για ένα ποτό με τα παιδιά. Ακόμα και αν αυτό ενισχύει την ανασφάλειά τη, θα δει ότι θα τιμήσει τη βραδιά που θα βγει με του φίλου. Δηλαδή θα πει, οκ, okay, εντάξει. Σίγουρα. Βέβαια, να περιμένει ότι σε λίγο θα κάνει το ίδιο και εκείνη, αλλά οκ. Okay. Μην σου πω ότι θα κάνω και ντου εκεί πέρα. Έτσι. Όχι, εκεί που με του φίλου μου. Λέμε, βρε, παιδί, όχι, κουκλίτσα μου. Θα πάρει τι κομπλεξικέ φίλε σου. Όχι. Πε κάτι άλλο, παιδιά, αυτό σκοτώνει. Τι. Δοκίμασε. Είμαι χάλια, μπαίνω, βγαίνω στην τουαλέτα, με έχει πιάσει κόψιμο. Εκεί δεν θα έρθω, κάτσε μόνο σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να σε δει συνδυάζοντα το με όλα αυτά. Πονηρά μυαλά, κοίτα. Ξέρει ότι θα τρέξει από κάποια στιγμή μπουκιά και τουαλέτα, νερό και τουαλέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση πιθανότητα του σεξ. Θα κάτσει σπίτι τη. Μεγάλη καθάριση. Η σεξ, η Μιχάλη μου περιπτεριούχο. Η κόρη Μιτσιμπόνα. Α, η κόρη του είναι. Δε εδώ. Η 24χρονη Μιχάλη μου Πολίνα που ο πατέρα τη αγωνιζόταν στη Λάρισα. Α, αναστατώνει του κατοίκου τη πόλη. Α, έχει περίπτερο, παιδιά. Αχού. Η περίπτερου. Πα εκεί και λε, παρακαλώ τα προφυλακτικά και σου λέει να στα δώσω το κουτί, θα στα φορέσω. Μου νεόμνυμφη και με βούλα, λέει, κλούνι και αλαμουντίν. Άσε με αυτό το πράγμα, δεν θα το ξαζητώ. Τι αειδίε που κάνει ο Γιώργος. Η αλαμουντίν έρχεται στην Ελλάδα, Μιχάλη μου. Ποια είναι η αλαμουντίν, η γυναίκα του? Η γυναίκα του θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, μάλλον, για να έρθουν τα μάρμαρα πίσω στην Ελλάδα. Βεβαίως. Τώρα σου γυάλισε το μάτι που την είδες. Εντάξει, Γιώργο, εντάξει, αν είναι έτσι. Θα συναντηθεί έτσι, και με τον, με τον κύριο Σαμαρά, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Πολύ ωραία. Okay. Μπορεί να λέω και βλακίες, αλλά ακόμα το συζητάνε. Προσκαντώνει, προσκαντώνει. Λοιπόν. Έχει ωραίο παρελθόν. Λοιπόν, πάμε σαλανέ. Ήταν λιγάκι. Εντάξει.
Ξέρεις το χούι δεν βγαίνει, δεν φεύγει. Αν του αν. Ένα break δεν είναι κακό. Ένα break δεν είναι κακό. Γιατί είναι ο μόνος που δουλεύει. Οπα, να την. Είναι κούκλα. Α, Παναγία μου. Ποια είναι αυτή. Έγινε Παναγία μου. Ποια είναι αυτή. Σιγάρα, παιδιά, και οι δύο. Έλατε. Μην τρελαθούμε. Πώς τη λένε. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η Βάσο Βιλέγκας. Τι μου θυμίζει. Τι σου θυμίζει. Τι σου θυμίζει. Αυτά τα χωριά που τρίβουνε και καθαρίζεται. Βιλαμπάχο. Το Βιλαμπάχο. Και η Βιλαρίμπα. Ότι την είδες και σου θύμισε αυτό. Το όνομα. Βιλαμπάχο και Βιλαρίμπα. Ακόμα τρίβουνε. Πού να δεις εγώ. Μη χάσει και δεν τρίψει εσύ. Καλημέρα, λέει. Υπάρχει δίδυμο Μιχάλης Μαρία που να. Αχού, λέει πρόστιχα. Που να. Και να δέρνει. Υπάρχει. Αν υπάρχει, λέει, δεν ξανακούσε ράδιο. Λέει, άντε έγιναν όλοι οι δικιόμοι. Ο διανομέας τύπου. Βρε διανομέα τύπου. Αυτό είναι αγχωμένο. Είναι πολύ αγχωμένο. Βρίσκει, ρε παιδί μου, ότι πολλοί μας μιμούνται. Εντάξει, αυτό, αγαπητέ διανομέα τύπου. Αυτό να σε χαλαρώνει. Σωστά, πες. Σε χαλαρώνει, γιατί θα σου πω το εξής. Επιστημονικά θα μιλήσουμε. Όταν κάποιοι μιμούνται κάποιους, δεν υπάρχει άλλη, είναι και marketing και όλα κτλ. Ενισχύουν αυτόν τον οποίο μιμούνται ήδη. Έτσι. Σωστά. Άρα, πολύ ωραία. Και σου λέω άλλο τώρα, εγώ και τώρα γιατί να μην ακούσω το αυθεντικό. Έλα μου, δε. Άσου δεν είναι. Λοιπόν, χαλάρωσα, αγαπημένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε αυτοκίνητο καταρχήν. Έχουμε αυτοκίνητο. Τέλεια. Ναι. Ποιο είναι το όνομά σα, Μιχάλη, είμαι Λιάννη και θα βγω με του τρει γιου μου κάθε πρωί. Μάλιστα. Πολύ τυχερή που έχει τρει γιου. Τέλεια, Άννη. Να δώσει χαιρετισμού και στα τρία παιδιά. Για πε μου, σε παρακαλώ, ποιο ήταν το ψέμα. Εδώ θα σου μιλήσει ο μεγάλο. Για δώσε το μεγάλο. Το ψέμα ήταν αυτό με τον παράδεισο. Σωστό. Πώ σε λένε, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Μπράβο. Βεβαίω. Λοιπόν, Χρήστο, αυτό το αυτοκίνητο που έχει η μαμά και που βρωμάει στην κυριολεξία, το πλύνουμε. Η βιομηχανία του εξπλήτεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Να το έχει υπόψη. Ναι. Δωρεάν λεωφορεία για τη μεταφορά, το τι κάνουν, εκπτώσεις για τους υπερήλικες, τους παίρνουν το χέρι, έλα παπόκα εδώ, θα δεις θα γίνει και ημερήσια εισιτήρια κτλ. Ορισμένοι οίκοι ανοχής, Μαρία, έχουν μειώσει δραστικά τις τιμές τους, ενώ άλλοι κατέφυγαν και σε ειδικές προσφορές, όπως η Karen Arens, διευθύντρια του οίκου ανοχής με τίτλο Yes, sir, στο Αμβούργο, εξηγεί. Η καιρή είναι δύσκολη και για μας. Νιώθουμε την κρίση στο πετσί μας. Οι πράξεις έχουν υποχωρήσει κατά 35%. Οι πελάτες δεν ζητούν πια έξτρα. Δεν θέλουν, όλοι να ζητούν ευκαιρίες. Σου λέει, πληρώνει γι' αυτό, μπαίνει μέσα και μου λέει να κάνω και λίγο αυτά. Ναι, ναι. Του λέει, όχι, παρακαλώ. Όχι. Όχι. Και, να λίγο, να. Ναι. Να λίγο. Να λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Στη Γερμανία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 400.000 ιερόδουλες. Τίσιος τζίρος στη βιομηχανία του σεξ στη Γερμανία ανέρχεται παιδιά σε 14 δις. Πολλά. Παιδιά, πρέπει να αρχίσουμε. Τι να αρχίσουμε. Σιγά-σιγά. Να βοηθήσουμε. Να αρχίσουμε 14 δις. Να βοηθήσουμε τη χώρα, Μιχάλη. Έτσι και το κάνουμε όλοι εμείς αυτό και χτυπάμε. 14 δις. Αν μπούμε όλοι μέσα σε αυτό. Όλοι. Όλοι να μπούμε αυτό. Παιδιά, κοίταξε, αυτή είναι 400.000. Ναι. Λοιπόν, και κάνουν 14 δις. Ναι. Εάν εμείς, κοίταξε, 1 εκατομμύριο από τους 10-11 μπορεί να το κάνει, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί έχουμε και τις δυνατότητες. Άνετα. 1 εκατομμύριο, αλλά θα είναι 32 δις. 35 θα είναι. Γιατί ναι. Έτσι, 35 δις. Σε 10 χρόνια έχουμε ξεχρεώσει. Έχουμε τελειώσει. Βέβαια. Θα τσούζει λίγο. Όχι λίγο, Μιχάλη μου, 10 χρόνια θα τσούζει. Είναι αργά το απόγευμα, το γυαλί έχει σπάσει. Σε θέλω μωρό μου, έλα να πιάσεις τον τόνο. Αν νιώθεις ότι πέφτεις, πες μου ναι το ξέρω ναι. Τραγούδα. Πιο δυνατά. Τραγούδα είπα. Πιο δυνατά. Τραγούδα. Εσύ για τραγουδιό και εγώ. Α, λέει το τραγούδι έτσι. Τραγούδα! Καλό. Καλημέρα. Καλημέρα, σε αγαπητή, ποια είστε? Η Μαρία είμαι. Τι κάνετε, Μαρία, πρωτότυπο όνομα. Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Πολύ καλά. Πείτε μου, ποιο ήταν το τραγούδι, παρακαλώ. Πρέπει να είναι το Sync, έτσι ρε. Μπράβο! Yes! Ποια είναι τα πράγματα που μπορείς να κάνεις μετά το σεξ? Να κοιμηθώ, να και να παρατείνεις αυτή την ωραία βραδιά. Στο ψυγείο να φάω. Όχι. Να βγω λιγάκι πίσω στον κήπο να περπατήσω για να ξεχάσω αυτό που μου συνέβη. Ανάλογα. Να περιμένω να φύγουν λίγο τα σημάδια από τους καρπούς γιατί με έδεσες. Σωστά, ναι. Τι άλλο θέλεις. Πολύ ωραία πράγματα, Μιχάλη. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου? Εγώ σκεφτόμουν κάτι πιο ρομαντικά πραγματάκια. Για πες μου. Εντάξει, πες μου.
Επίσης το άλλο πολύ σημαντικό είναι το χιούμορ. Θα αρχίσουμε να λέμε αστεία, ανέκδοτα, να γελάσουμε. Το γέλιο μας παίρνει πιο κοντά. Εντάξει, θα πω εγώ, εσύ τι θα πεις. Και εγώ θα πω. Άγαλα. Θα γελάσουν και τα κομμωδίνα. Θα σου αφηγούμε και ιστορίες, θα γελάς εσύ, θα ξεκαρδιζόμαστε. Και για το τέλος σου άφησα το καλύτερο. Θα τραγουδάμε. Τι εννοείς? Θα αρχίζουμε να τραγουδάμε, θα μου τραγουδάς εσύ. Αρνάκι, άσπρο και παχύ. Όχι, ρομαντικά. Σκέψε ένα ρομαντικό τραγούδι. Βάλε με ένα ρομαντικό που θα μπορούσε να μου τραγουδήσει. Ρομαντικό. Ναι. Πώς φαίνεται? Καταπληκτικό, μέσα στο ρομαντισμό είσαι. Βουτυγμένος. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.